Ο Μαυρίκιος τον γνωρίζω από τότε που είχε έρθει διαγωνιζόμενο στο Voice, ένα ταλαντούχο παιδί. Mm-hmm. Και επειδή τον είχε καταβάλει το άγχος, έτσι ζαλίστηκε και λιποθύμησε στον ώμο μου. Από τότε γνωριζόμαστε με τον Μαυρίκιο. Πάρα πολλά χρόνια πίσω, που σε πήγα τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση, η οποία θα είναι ακραία. Σε προειδοποιώ, αλλά με το θάρρος της εκτίμησης που έχουμε ένας προς τον άλλον. Ναι. Θέλω να μου πεις, είναι και έγκυος τώρα και γεννάει σε ένα μήνα. Πώς αισθάνεται η γυναίκα που ξαπλώνει μαζί σου, που φέρνει στον κόσμο τον καρπό του ερωτά της, να ακούει να λένε ότι ο άντρας της δεν είναι κανονικός άντρας? Δεν μπορώ να σου απαντήσω, Γιώργο. Συγγνώμη. Δεν μπορώ. Είναι τραγικό. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να σταματήσει, γιατί πραγματικά δεν θέλω να... Δεν μπορώ, Γιώργο, συγγνώμη, να σταματήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαυρίκη, να είσαι καλά. Σ' αγαπώ και σε εκτιμώ. Φιλιά, κράτα.